Φίλε και φίλοι, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χριστούγεννα του 2015 και μόλι μου παρέλαβα το Xiaomi Redmi Note 3. Μια ολοκένουργια συσκευή, δίκαρτη και αυτή. Έχει ανοιχτεί, έχει δοκιμαστεί και απλά μαζί θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά τη, τη λειτουργία τη και τι συμπεράσματα έχουμε βγάλει. Λοιπόν, η συσκευασία δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Έχει φορτιστεί και καλώδιο φόρτιση και συγχρονισμού. Οπότε ας περάσουμε στα βασικά που δεν είναι άλλο από τη συσκευή. Ε, πρόκειται για μια πάρα πολύ ωραία συσκευή με ποιότητα κατασκευής φανταστική. Είναι αλουμίνιο όλοι, φτιαγμένοι ε, γύρω γύρω. Έχει 4000mAh μπαταρία. Στο πίσω μέρος αφού βγάλω και το αυτοκολλητάκι που έχει, βλέπουμε την κάμερα το flash και ένα φανταστικό δακτυλικό αποτύπωμα το οποίο λειτουργεί άψογα, ε, δεν έχει κανένα πρόβλημα στη λειτουργία του και αυτό το κινητό είναι η συνέχεια του προηγούμενου που είχαμε παρουσιάσει του Meizu του Metal το οποίο όμως θεωρώ κατά τη γνώμη μου ότι αυτό είναι λίγο βελτιωμένο μιας και έχει καλύτερη μπαταρία και καλύτερη ποιότητα κατασκευής. Και φυσικά είναι λίγο ακριβότερο. Λοιπόν, ας το ανοίξουμε λίγο, ας μπουτάρει η συσκευή. Σε αυτό το σημείο μπαίνουν τα... Ανοίγει το πορτάκι των καρτών SIM. Το κινητό είναι δίκαρτο. Ε, παίρνει δύο micro SIM. Και η λειτουργία στη χώρα μας, επειδή το έχω δοκιμάσει με καρτούλες της Vodafone, παίζει κανονικά 4G. Δεν έχει κανένα πρόβλημα σε αυτό το τομέα. Ε, αυτό που είναι εντυπωσιακό στη συσκευή είναι η ποιότητά της διότι με κόστος αυτή η συσκευή λίγο πάνω από τα 200 δολάρια νομίζω ότι η ποιότητα ξεχυλίζει. Βγαίνει σε δύο εκδόσεις 32GB και 16GB. Και από μνήμη το 32' έχει 3GB ενώ το 16' έχει 2GB που σημαίνει ότι κάποιος αξίζει να δαπανίσει κάτι δολάρια παραπάνω, γύρω στα 30-40 δολάρια για να επιλέξει τη δυνατή έκδοση η οποία έχει 3GB και 32GB αποθηκευτικό χώρο. Λοιπόν, όπως βλέπετε όλα εδώ στο σήμα ήδη έχει πιάσει 4G στο σπίτι που είμαι. Πάμε λοιπόν να το ξεκλειδώσουμε. Να δείτε ότι ακουμπώντας εδώ με το δάχτυλο χωρίς να κάνεις κάτι άλλο όπως είναι κλειστή η οθόνη ανοίγει. Φανταστική υλοποίηση, δεν χάνεις σχεδόν ποτέ το δαχτυλικό αποτύπωμα. Δεν μου έχει τύχει να χαθεί. Ε, απογωνίες θέασης, η συσκευή είναι ok. Μια κλασική LCD η οποία έχει 1080 ανάλυση, full high definition δηλαδή. Και είναι η οθόνη 5,5 inches η λειτουργία της είναι πάρα πολύ καλή, το κινητό ρολάριας, χαμηλώσω λίγο τη φωτεινότητα να βλέπετε και εσείς στο βίντεο, ωραία. Η λειτουργία της είναι πάρα πάρα πολύ καλή, ας δούμε λίγο στα χαρακτηριστικά. Ήρθε λοιπόν από το μαγαζί που το αγόρασα με την έκδοση 700-7700 Stable, ε, το MIUI 7, ε, έχει 3GB RAM, 30 χώρο που σας είπα, ε, το, το κινητό είναι δίκαρτο και φαίνεται εδώ πέρα στις επιλογές που έχουμε για τις δύο κάρτες, η πρώτη και η δεύτερη, 4G και στις δύο κάρτες SIM. Από την πλοήγηση έτσι όπως το είδα ε, είναι πάρα πολύ δυνατό, δεν έχει lag και λειτουργεί μπορώ να πω απροβλημάτιστα. Όσο αφορά τις επιδόσεις του, σε ένα τεστ που κάναμε στο Antutu, το σκορ που έβγαλε είναι αυτό, καθόλου άσχημα για μια συσκευή των 200 ευρώ. Λίγο με τα γραφικά δεν τα πάει πολύ καλά, όπως δεν τα πάει σχεδόν κανένα κινητό αυτή της κατηγορίας με αυτό τον επεξεργαστή των Χέλιο, αλλά δεν φταίει επεξεργαστής, φταίει η GPU. Η μνήμη ήταν πολύ καλή, γενικά το κινητό έχει φανταστική λειτουργία. Για πάντα, παιδιά, λέμε για τα χρήματα που έχει τα πάνήση κανείς, για τα 200, 200 κάτι δολάρια. Ε, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή και νομίζω ότι αυτό το τηλέφωνο το επόμενο διάστημα θα πουλήσει τρελά, τόσο στην Κίνα όσο και σε, στη χώρα μας. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι αυτό το κινητό με αυτή την τιμή και με αυτή την επωνυμία, διότι το κινητό αυτό, παιδιά, είναι της uh, Xiaomi, η οποία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία στο χώρο της Κίνας. Στην Κίνα είναι η πρώτη σε και έχει κάνει μια φανταστική υλοποίηση τόσο σε οθόνη, η απόκρισή της και η αφή της είναι φανταστική, όσο και σε ποιότητα κατασκευής, σε μπαταρία φυσικά 4.000 mAh και σε τρόπο λειτουργίας. Η κάμερα δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, τα έχουμε ξαναπεί, δεν είναι κάτι το άσχημο, δεν είναι λόγο αγορά, δεν είναι λόγο απόρριψη. Μια χαρά μπαταρία, μια χαρά κάμερα έχει, ε, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο για αυτό το κινητό. Είναι φανταστικό και νομίζω ότι αυτός που κάποιο που θα επιλέξει να το αγοράσει, ε, μόνο ευχαριστημένο μπορεί να βγει. Αυτά τα λέμε στο επόμενο χάνσον.